Από εκεί θα παραμείνουμε στο κλίμα του κυπέλου Ελλάδος. Θα περάσουμε στον ΑΟΑΝ, ο οποίος χθες έδωσε τη δική του μάχη για να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη φάση των 16. Τήθηκε από τον Απόλλωνα Παραλιμνίου με 1-2 σε ένα παιχνίδι το οποίο πήγε στην παράταση. Θα συνομιλήσουμε με τον 19χρονο αμυντικό του ΑΟΑΝ, τον Γιώργο Γονιωτάκη, έναν παίκτη ο οποίος έπαιξε και στο κύπελο Ελλάδος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία και τύχη. Καλή χρονιά με υγεία. Γιώργο, σε βρίσκουμε ουσιαστικά μια μέρα μετά την αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου. Δεν κατάφερα ο Άννα να προκριθεί στη φάση των 8. Τι γεύση σας έχει αφήσει αυτό το παιχνίδι, τι λέτε μεταξύ σας, αν είσαστε απογοητευμένοι? Αρχικά, είμαι πολύ περήφανος που συμμετείχα σε όλο αυτό. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι γιατί δουλέψαμε αρκετά για να φτάσουμε έως εδώ και γιατί με αυτή τη νίκη, άμα την είχαμε αυτή τη νίκη, θα γραφόταν μια ιστορία για την ομάδα και για τον Άγιο Νικόλαο. Δυστυχώς δεν βγήκε το αποτέλεσμα που προσδοκούσαμε, όμως προχωράμε γιατί την Κυριακή έχουμε ένα μάτς πρωταθλήματος. Αυτό. Τι θεωρείς, κατά την άποψή σου, ότι δεν πήγε πολύ καλά σε αυτή την αναμέτρηση, ατομικά λάθη ίσως ή οτιδήποτε, αλλά ποιος παράγοντας θεωρείς ότι έπαιξε και το δικό του ρόλο? Υπήρχαν σίγουρα πολλά λάθη μέσα στο παιχνίδι. Δεχτήκαμε βέβαια ένα πολύ γρήγορο γκολ από μια στατική φάση. Δεν μας επηρέασε αρκετά. Ισοφαρίσαμε, ισορροπήσαμε το παιχνίδι λίγο αργότερα. Μπήκαμε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε αρκετές φάσεις. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε το δεύτερο γκολ. Δυστυχώς στην παράταση φάγαμε το δεύτερο γκολ. Νομίζω ότι οι παράγοντες ήταν η αγωνία, το άγχος για αυτή την πρόκριση. Τι να σας πω, αυτό πιστεύω. Μιας και αναφέρθηκες και στον αγώνα της Κυριακής που υποδέχεται το Φωστήρα, βρίσκεστε στο μείον 3 από την κορυφή. Όπως είναι λογικό, έχετε στρέψει και την προσοχή σας πλέον στο πρωτάθλημα. Βρεθήκατε στις πρώτες αγωνιστικές να έχετε κάποιες απώλειες. Από εδώ και στο εξής, ποιοι είναι οι στόχοι του ΑΟΑΝ? Λοιπόν, όπως βλέπετε, οι ομάδες είναι αρκετά κοντά βαθμολογικά. Στόχος μας από την αρχή της σεζόν ήταν το πρωτάθλημα. Δουλεύουμε καθημερινά γι' αυτό. Προσπαθούμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, πιο αποτελεσματικοί, με πειθαρχία. Τι να πω, αποτελούμαστε από ένα πολύ καλό σύνολο παιχτών, έμπειροι, ποιοτικοί και προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε για να καταφέρουμε τον στόχο μας, το πρωτάθλημα. Όπως είπα και πριν, η ομάδα είχε κάποιες απώλειες κατά την διάρκεια των 8 αγωνιστικών που έχουν τώρα. Τώρα θα διανύσουμε την 9η αγωνιστική. Θεωρείς ότι θα στοιχήσουν αυτές οι απώλειες στην συνέχεια? Όπως είπες και εσύ, η στόχη σας είναι πάρα πολύ ψηλή. Έχετε θέσει το πρωτάθλημα. Ναι, στις πρώτες αγωνιστικές μπορώ να πω ότι υπήρχαν αποτελέσματα τα οποία δεν μας αντιπροσώπευαν. Όμως νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε τη ροή του πρωταθλήματος. Βρισκόμαστε πολύ κοντά βαθμολογικά με τις άλλες ομάδες. Νομίζω ότι μπορεί έτσι με το ότι ήρθε ο νέος coach, με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, να μας βοηθήσει να βγούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Μιας και αναφέρθηκε στην αλλαγή του προπονητή λίγο πριν τις γιορτές, ο κύριος Κύβαλος απομακρύνθηκε από τον πάγκο του ΑΟΑΝ. Ήρθε ο κύριος Γιώργος Κούτης, έχει ήδη κάτι στον πάγκο σε δύο παιχνίδια, τόσο στη Γάμα Εθνική, ένα στη Γάμα Εθνική και ένα στο κύπελο Ελλάδος. Θεωρείς ότι παίζει μεγάλο ρόλο και η αλλαγή του προπονητή για τη συνέχεια? Σίγουρα υπάρχει κάποιος νέος ρόλος. Οι γνώσεις του κάθε προπονητή νομίζω είναι διαφορετικές, η εμπειρία του. Έτσι, ο καινούριος προπονητής, ο Γιώργος Κούτσης, ο κύριος Γιώργος, με τη δική του εμπειρία, ποδοσφαιρική και προπονητική, ίσως μπορεί να μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Θεωρείς φέτος το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής δύσκολο? Υπάρχουν, βλέπουμε ότι οι ομάδες αυξηθήκαν, είναι 14, τελείως διαφορετικοί όμιλοι, ομάδες από την Αθήνα που τους βλέπουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή και έχουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Θεωρείς δύσκολο τον όμιλο το δικό σας?
Φυσικά. Βέβαια, εγώ προσωπικά συμμετέχω πρώτη φορά στην Γάμα Εθνική, βιώνω δηλαδή πρώτη φορά αυτή την κατηγορία. Όμως, όπως βλέπουμε, οι ομάδες και στην Κρήτη αλλά και στην Αθήνα υπάρχει ένας έτσι, μεγάλος ανταγωνισμός. Όλες οι ομάδες είναι καλά στημένες, έχουν ποιοτικούς, έμπειρους παίχτες, οπότε είναι ένα πολύ δύσκολο και ένα πολύ καλό πρωτάθλημα που ναι, είναι... Κατά την άποψή σου και όσο έχεις δει μέχρι και τώρα, είπες και μόνος ότι αγωνίζεσαι πρώτη φορά σε πρωτάθλημα ΓΑΜΑ Εθνικής, θεωρείς κάποιος από αυτές τις ομάδες φαβορί, βλέπεις κάποιο φαβορί, βλέπεις να υπάρχει μάχη κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος, τι πιστεύεις ακριβώς? Φαβορί. Φαβορί για μένα είναι ο ΑΟΑΝ, έτσι. Για τους παίχτες του, για τον πρόεδρο, για την διοίκηση, για όλη την πόλη, έτσι. Που μας στηρίζει και σε κάθε παιχνίδι είναι εκεί εντός και εκτός έδρας και δεν θέλουμε να τις στεναχωρούμε. Αλλά υπάρχουν ομάδες που οι οποίες όντως είναι πολύ ανταγωνιστικές και εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά σίγουρα υπάρχουν ομάδες έτσι δύσκολες που θα μας δυσκολέψουν στην πορεία. Είπες και μόνος ότι τόσο αγωνίστηκες πρώτη φορά, αγωνίζεσαι στη ΓΑΜΑ Εθνική αλλά και στο Κύπελλο Ελλάδος, γιατί να πούμε ότι προέρχεσαι από την ΚΑΠΑ 19 του ΟΦΗ, φέτος βρίσκεσαι στον ΑΟΑΝ, είσαι 18 στα 19, 19 χρονών ουσιαστικά. Πώς σου φαίνεται αυτή η εμπειρία και πώς σου φάνηκε και η εμπειρία του Κυπέλλου? Τι να σας πω, ότι αισθάνομαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα, έτσι με αυτές τις εμπειρίες που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν το έχω μετανιώσει καθόλου που επέλεξα να κάνω αυτή την κίνηση, να το σκαλοπάτι έτσι, να έρθω στην ΑΟΑΝ. Τι να σας πω, δουλεύω καθημερινά, έτσι έχω υπομονή, επιμονή. Σκοπός μου είναι να μαθαίνω από τα λάθη μου και προχωράω κανονικά. Και για να κλείσουμε έτσι, ήθελα να σε ρωτήσω και για τον κόσμο, τον οποίο βλέπουμε ότι τόσο στο κύπελλο όσο και στους αγώνες του πρωταθλήματος μας έχει συνηθίσει κιόλας ο ΑΟΑΝ να έχει αρκετό κόσμο. Πώς σου φαίνεται και ο κόσμος ο οποίος στηρίζει αρκετά την ομάδα, μπορούμε να πούμε? Ναι, είναι μία πόλη, μία ομάδα. Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι που βλέπουμε έτσι τόσο κόσμο σε κάθε παιχνίδι μας. Μας στηρίζει, μας βοηθάει με τους δικούς του τρόπους και προσπαθούμε και εμείς να παίρνουμε τα πιο πολλά από αυτούς. Ωραία, να σε ευχαριστήσω πολύ Γιώργο, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής με πολλές επιτυχίες. Είσαι ακόμα πολύ νέος. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ.